γεννήθηκα στον Άγιο Γεώργιο το 1942 από δύο φτωχούς γονείς, το συνοικισμό των προσφύγων. Έχω μεγαλώσει με τους πρόσφυγες. Ξέρω πολύ ωραία να μιλάω ποντιακά, γιατί και τα φαγητά τους και την οικοκυροσύνη τους και όλα των γυναικών, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα, δεν ασχολιόταν πολύ με μένα και εγώ γύριζα στις γιαγιάδες γύρω-γύρω και έβλεπα πως κάνανε τις δολμάδες, τα ξέρω εγώ, τα ποντιακά, τα φαγητά, τα... Έχετε μνήμες από αυτή την εποχή. Είμαι μέχρι το κόκαλο πόντια. Μάλιστα. Μικρασιάτισα, δηλαδή, επειδή ίσως έζησα, ενώ ο πατέρας μου ήταν ντόπιος εδώ, Χριστόπουλος, εγώ νιώθω την, μέσα μου βαθιά ότι είμαι προσφυγάκι. Μάλιστα. Και συγκινούμαι πάρα πολύ όταν μιλάω για την καταγωγή σας. Για αυτό το πράγμα, για την προσφυγική μου καταγωγή, συγκινούμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους έχω αντιγράψει. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου. Έζησα μέσα στα σπίτια του συνοικισμού. Η ωραιότερη ανάμνηση είναι που καταβρέχανε τις αυλές οι πόντιες με σχέδια, κάνε λουλούδια με το ποτιστήρι. Μάλιστα. Και το σκουπίζανε μετά για να φαίνεται για λίγη ώρα να φαίνεται η ομορφιά της αυλής, της χωμάτινης αυλής. Αυτή η χωμάτινη αυλή θα την βρεις σε κάποιο από το βιβλίο μου, σε κάποιο ποίημα μου. Θα το βρεις με τις χωμάτινες αυλές. Ντρέπομαι να το πω, είναι 82. 82 βιβλία. Δεν είναι... Θα πρέπει να καμαρώνετε, όχι να ντρέπεστε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν νομίζετε εσείς ότι ένα μυθιστόρημα που έχει πολλές σελίδες θέλει περισσότερο χρόνο ή περισσότερο κόπο για να γίνει από μια ποιητική συλλογή. Νομίζω ότι κάθε ποιητική συλλογή θέλει πολύ χρόνο. Ένα ποίημα δεν γράφεται στο ποδάρι. Σωστά. Και γιατί αυτά που γράφονται στα ποδάρια ξεχωρίζουν, δεν είναι τώρα. Δεν είναι για μένα απαραίτητο να εκδίδονται. Από πότε ξεκινήσατε να γράφετε ποίηματα? Έχω ξεκινήσει από μικρή να γράφω. Από τότε που έφυγα και πήγα στα ξένα χέρια. Γιατί τότε σπουδάζαμε, αυτό θα το δείτε και μέσα στο βιβλίο μου στη σκιά της ζωής, τότε σπουδάζαμε. Δεν πηγαίναμε μόνα μας τα παιδιά στην Αθήνα. Αν είχαμε θείο, θεία, κάποιον να πάμε για να μας προστατεύουν, γιατί δεν μας στέλναν οι γονείς, ειδικά τα κορίτσια, μόνες μας. Σωστά. Δεν είναι όπως τώρα. Και οπότε βρέθηκε σε ξένα χέρια. Δηλαδή εννοείται σε ανθρώπους οι οποίοι... Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν οι γονείς μου, δεν ήταν οι άνθρωποι μου, δεν με καταλαβαίνανε, με χρησιμοποιούσαν. Για πείτε μου, τι σπουδάσατε? Δεν τα κατάφερα καλά στις σπουδές μου, παρόλο που ήμουνα εδώ στο σχολείο Ιστιαίας, έπαιρνα τον έπαινο. Το βραβείο το έπαιρνε η Τσιτσοπούλου, γιατί η Τσιτσοπούλου είχε μεγαλύτερους βαθμούς στα προφορικά. Ναι. Και εγώ είχα όλο 20 στα γραπτά. Ναι. Αλλά είχα μικρότερους βαθμούς, οπότε έμεινε πρώτη. Και τρίτος ερχόταν ο Ντελκής. Μάλιστα. Ο Ντελκής ήταν πολύ καλός μαθητής, άριστος στα μαθηματικά κτλ. Αλλά δεν διάβαζε και τα παραπέρα τα μαθήματα όπως τα διάβαζα εγώ το φυτό. Εγώ ήμουν φυτό, λένε. Μάλιστα. Ήμουν φυτό. Και έτσι τώρα έβγαινα εγώ, ας πούμε, δεύτερη. Τι δεν με βοήθησε? Δεν με βοήθησε το ότι ήταν ελλιπές το σχολείο μας τότε. Δηλαδή, από φυσικομαθηματικά ήταν πολύ χαμηλά. Και πηγαίνοντας ό,τι έμαθα στο φροντιστήριο. Μάλιστα. Δεν είχαμε καθηγητές που, ας πούμε, στη χημεία,
φυσική, δεν είχαμε δυνατό φυσικό, δυνατό κοινωνικό να μάθουμε πράγματα. Δεν είχαμε δευτερεύοντα βιβλία, δεν είχαμε φροντιστήρια, δεν πήγαινα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήμουν καλή μαθήτρια, είπαν ότι πρέπει να γίνω καθηγήτρια σε Αριστόγυρο, το Υπαρχιώτη. Και έδωσα φυσικομαθηματική, αλλά δεν έγραψε καλά χημεία, ενώ ήμουν πάρα πολύ καλή στη χημεία και έμεινα παρατρίχα απ' έξω. Λέω παρατρίχα, είχαν την προηγούμενη χρονιά, είχαν ανεβεί οι βάσεις που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και έμεινα στο απ' έξω, ενώ αν ήμουν την προηγούμενη χρονιά θα είχα μπει. Μάλιστα. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Και την άλλη χρονιά, επειδή δεν είχα χρήματα για φροντιστήριο και για να συνεχίσω και για τίποτα άλλο, να προξαναδώσω, έδωσα οικονομικά. Μάλιστα. Και πέρασα συγχρόνως και στη και ανωτάτη εμπορική και ανωτάτη βιομηχανική, αλλά η ανωτάτη βιομηχανική τότε με ασπήρε μία εβδομάδα πριν την ανωτάτη εμπορική, οπότε είχα κάνει την εγγραφή. Ναι. Και μετά βγαίνουν και τα αποτελέσματα της ανωτάτης εμπορικής και με παίρνουν και εκεί. Ναι. Αλλά ένα που είχα γνωρίσει τον άντρα μου και είχαμε καθίσει το πρώτο φραγείο μαζί. Είχατε γνωρίσει τον άντρα της ζωής σας, λοιπόν. Ναι, τον άντρα της ζωής μου και δεν το παράτησα. Παρόλο που σαν να μου είπε κάτι ότι ή θα χάσεις τον άντρα ναι. της ζωής σου, αυτός είναι. Ναι. Που δεν είχε συμβεί τίποτα, απλά ναι. καθίσαμε μαζί στο ίδιο θραγείο. Ναι. Ασχολήθηκα με το εμπόριο γιατί μ' αρέσανε, ήμουνα πάρα πολύ φτωχιά. Ο πατέρας μου δεν είχε χωράφια να πουλήσει, δεν είχε τίποτα, ένας φτωχός τσαγκάρης ήταν. Κατάλαβα. Τα καταφέρατε όμως να ασχοληθείτε με αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Γιατί είχα βρήκα τον άντρα της ζωής μου. Μάλιστα, σας βοήθησε. Και γιατί, ναι, και παλέψαμε και οι δύο. Καλό αυτό. Παλέψαμε και οι δύο. Ναι. Με όχι μόνο μία δουλειά, μόνο τη δουλειά βρίσκαμε. Μάλιστα. Και πώς ξεκινήσατε με την ποίηση. Με την ποίηση ξεκίνησα όταν βρέθηκα στα ξένα χέρια, ναι. που το λέω, άρχισα να γράφω. Άρχισα να βγάζω αυτή τη μίκρα που είχα μέσα μου. Την σαν ασπίδα δηλαδή το χρησιμοποιήσατε. Ναι, μπράβο, να ηρεμώ. Και έγραφα διάφορα πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές τα έσχιζα. Γιατί ντρεπούμουν. Ντρεπόμουν για αυτά που έγραφα. Έδωσα τα συναισθήματά μου. Τα πρώτα μου ποίηματα που έγραψα, τα πρώτα μου γραφήματα. Ναι. Δεν θα τα πω ποίηματα. Θα τα πω ποιητικός λόγος, γραφήματα, κάπως έτσι. Ναι. Ουσιαστικά άρχισα να γράφω ποίηματα πριν 30 χρόνια, μεγάλη. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να αφοσιωθώ στον αγώνα της ζωής, μεγαλώσω τα παιδιά, παντρεύτηκα, μεγαλώσω τα παιδιά, να δουλεύω και να τα μεγαλώνω. Πόσα παιδιά έκανα. Έχω δύο κόρες, πρέπει να είναι περίπου σε σένα. Ναι. Και έχω και 4 εγγόνια, που ο μεγάλος μου εγγονός είναι 30. Αλήθεια. Ναι, και το μικρό μου είναι 17. Για πείτε ναι. μου λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της ποίησης. Πριν 30 χρόνια λοιπόν ξεκινήσατε να ασχολείστε πιο ενεργά με το κομμάτι της ποίησης. Ναι. Ποιο ποίημα αγαπάτε περισσότερο από όλα, από όσα έχετε γράψει. Είναι ένα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και το είχα γράψει με τόσες απλές λέξεις, αλλά έβγαζα πάρα πολύ πόνο και πάρα πολύ φοβόμουν μη μου φύγεις και μισούσα τα τρένα. Λέω φοβόμουν μη μας κόψουν στο χορό και συνεχίσεις δίχως το μαντίλι μου και εμένα. Υπέροχο. Ήτανε που χώρισα με την κόρη μου. Μάλιστα. Που παντρεύτηκε ναι. και που... Έφυγε μακριά. Έφυγε από μακριά, σας. Ναι, δεν ήταν πια κοντά μου και έγραψα αυτό. Ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι αυτό που με σημάδεψε. Κατάλαβα. Που τα αγάπησα. Το περιοδικό που βγάζετε, το Κελενό,
19 χρόνια. Έχει 19 χρόνια ζωή. Και πριν από αυτό, ναι, δεν σου έφερα, έβγαζε εφημερίδα. Αλήθεια. Έβγαζε εφημερίδα και πολύ δύσκολη, γιατί ήταν θεολογική. Α, μάλιστα. Ήτανε τις ενορίες μου. Ναι. Τους βοήθησα πάρα πολύ τους παπάδες μας τότε, γιατί βγάζαμε 2.000 κομμάτια και τα οποία τα έστερνα εγώ, είχα αναλάβει εθελοντικά όλα βέβαια, ποτέ μου δεν παίρνω λεφτά για τίποτα, τα έστερνα σε όλα τα... σε όλες τις ενορίες. Πρέπει να έρχονταν και εδώ, έστερνα και εδώ. Ενδιαφέρον. Ναι. Για πείτε μου λοιπόν, πώς σκεφτήκατε να πείτε το περιοδικό σας Κελενό. Α, το Κελενό, ήθελα ένα βιητικό τίτλο, ένα κάτι ναι, πιο επαναστατικό λίγο, έτσι, όχι τα συνηθισμένα, πνοέσου λόγου ή ξέρω εγώ, κάτι τι να πω, πνευματικοί ορίζοντες, δεν ξέρω. Ναι. Και μία φίλη μου, ρώτησα μία φίλη, της λέω πώς θα το πω με το περιοδικό και μου λέει οι Πλειάδες και ξεκινάει άντρας μου να πάει στο Υπουργείο Τύπου να κάνει την, να δηλώσει ότι θα βγάλουμε ένα περιοδικό, λέει, με το Πλειάδες και τα λοιπά και το βρήκανε κατοχυρωμένο, υπήρχε ένα περιοδικό, μάλλον μαθητικό ήταν, δεν ξέρω κάτι, υπήρχε κάποιο έντυπο που ήταν με το Πλειάδες και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει και τι να κάνω τώρα, ναι, μου λέει είναι κατοχυρωμένο, να ξαναρθώ για να ξαναπάω και λέω, είχα γράψει τα ονόματα και τα είχα μάθει που είναι τα 7 αστέρια από τις Πλειάδες και μου άρεσε το Κελενό, η Κελενό. Και του λέω πες το Κελενό, μ' άρεσε. Εν τω μεταξύ, όπως γράφω στα πρώτα τεύχη, γράφω ότι επικεντρωθήκαμε σε ένα αστέρι, το οποίο μας καθοδηγεί με το φως του κτλ. Κτλ. Και κάτω από αυτό το αστέρι γράφουμε, αλλά θα το δεις σε πολλά πείματα και δεν σου έχω βάλει. Τώρα σκέφτομαι τι βιβλία δεν έχω βάλει. Έχω ένα ποιητικό μονόλογο, ο οποίος έχει παιχτεί και στο θέατρο, ένα ποιητικό μονόλογο, όπου μέσα έχω... γράφω πολύ για την Κελενό. Ναι. Αυτό το αστέρι που... Αυτό το αστέρι που φώτισε την πορεία σας μετά. Φώτισε την πορεία μου μετά, μπράβο, ναι. Είναι ωραίος ο τίτλος και πάντα ρωτάνε και σε κάποιο από τα τεύχη αυτής της 20ετίας περίπου, γράφεται και η μυθολογία, γιατί είναι μυθολογικά πρόσωπα. Διαλέξε ένα ποίημα. Σκέφτηκα να πούμε ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου που έφυγε προχθές. Σωστά. Αναστολή. Ό,τι ονειρεύτηκα τόσα και τόσα βράδια, ό,τι υπενθύμησα με τόση αλλοφροσύνη, ό,τι σχεδίασα με τόσο πυρετό, μόλις εδώ γλυκιά μου εξουθένωση, στα μάτια και τα χείλη το αναστέλω, για μια στιγμή πιο απελπισμένη το αναβάλω, γιατί μονάχα όταν τα χέρια μου σε χάνουν, η πονεμένη φαντασία μου σε κερδίζει. Να διαβάσω και το δικό μου. Βέβαια, αυτό θα είναι για τον επίλογο το δικό μας. Ναι. Χαμόγελο κεραυνός, ξαγρυπνάς και εσύ και ο έρωτας, στα χείλη σου χρώματα, στο δέρμα σου αρώματα, ζωηρά, ατίθασα, ξενυχτούν σαν πυγολεμπίδες στα τσίνορα των αισθήσεων. Ήταν που άνοιξε χαραμάδες στην καρδιά, εκείνο το φευγαλαίο χαμόγελο που ορθώθηκε για μια στιγμή μπροστά σου και εσύ δεν βρήκες μονοπάτι να ξεφύγεις. Κυρία Παναγιώτα, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που ήρθατε, μιλήσαμε, γνωριστήκαμε, μας διαβάσατε, μας προσφέρετε το θησαυρό της σκέψης, της ποίησης και χαιρόμαστε πολύ πραγματικά που έχουμε την ευκαιρία να το μοιράσουμε
σε όλους τους ευγιώτες και όχι μόνο. Να σας πω ότι είναι ίσως η δεύτερη φορά που θα πάρουν οι ευγιώτες μια γεύση από τη δουλειά μου, γιατί όταν έρχομαι εδώ είμαι το μικρό κοριτσάκι που έφυγε, ασχολούμαι μόνο με τα σίκα, με τους χιλοπίτες, με τον τραχανά. Δεν ασχολούμαι, δεν, ενώ άλλοι ας πούμε πηγαίνουν στα χωριά τους και παρουσιάζουν τα βιβλία τους, κάνουν, εγώ θέλω αυτές τις μέρες να τις χαρώ και να τις ζήσω όπως ζούσα πριν φύγω. Mm. Να πηγαίνω στη Μουριά από κάτω, να κάθομαι με τις γυναίκες, να μιλάμε, να κεντάμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα που κάναμε εκείνα τα χρόνια. Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι έχουν φύγει οι πιο πολλοί άνθρωποι της γειτονιάς και έχουν μείνει νέες κοπέλες, νέες γυναίκες, που πολλές δεν είναι από το χωριό, είναι από αλλού. Αλλά όσοι έχουμε μείνει, μοιράζεστε γεύσεις και αρώματα μιας άλλης εποχής. Μιας άλλης εποχής. Είναι ωραίο να, για λίγο να αφήνεις την εποχή σου και αυτά που κάνεις και να ασχολείσαι. Γι' αυτό πάμε στο χωριό. Αλλιώς διακοπές μπορώ να πάω όπου να είναι. Σωστά. Επιστρέφετε λοιπόν. Επιστρέφω στη ζωή μου μέχρι τα 17 μου. Πολύ ωραία. Έτσι. Και γίνομαι πραγματικά κοριτσάκι. Τραγουδάω τα παλιά εκείνα τραγούδια. Ένας Λεβέντης φυσικός βλέπει, στέλνει στη δόλια μάνα. Δηλαδή κάτι τραγούδια που τα θυμάμαι, γιατί ήταν της εποχής εκείνης. Το άσε τα μαλάκια σου. Μάλιστα. Και κάτι τέτοια. Και κάθομαι στην περάντα μου και τραγουδάω και κάνω και ράνω και ντάω, ξέρω εγώ. Πού και πού γράφει το καταστήκο, γιατί... Να μην ξεχνιόμαστε και τελείως. Ναι, με εμπνέουν, ξέρεις τι με εμπνέουν, οι 18ρες που πάνε και κάνουν φωλιά στα δέντρα. Ναι, έχω δει 18ρες να χτίσει τη φωλιά της και έχω τρελαθεί. Αυτό το μητρικό ένστικτο να φτιάχνεις το σπιτάκι για το παιδί σου και ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι όμορφα. Μια φορά, δυο, και το Πάσχα ερχόμαστε. Είναι... Επίσης, είμαι για λίγο ιδιόρυθμη σε ποιο. Τότε τα σπίτια μας δεν τα κάνουμε για να δείξουμε τον πλούτο μας και το πόσο επιτύχαμε στην Αθήνα ή όπου αλλού πήγαμε. Τα κάνουμε για να έχει μέσα τις φωτογραφίες των γονιών μας, να τους βλέπουμε, για να έχουν ό,τι έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα μας, μια κουβερτούλα, ένα πυλινό, ένα κεραμικό, ένα ντέτζερι, ένα... Όλα αυτά, εγώ τα μαζεύω, αυτά θέλω να βλέπω. Θέλω να ζω την εποχή εκείνη. Διαφορετικά στο σπίτι μου βάζω ό,τι μοντέρνο βρω, αλλά εδώ θέλω να μην κάνω επίδειξη ούτε πλούτου, ούτε εξέλιξης, ούτε τίποτα. Θέλω να έχω την κουβερτούλα πάνω στο κρεβατάκι, στο διβάνι. Δηλαδή, δεν θέλω να έχω τον καναπέ, το βελούδινο. Το κατάλαβα. Το κατάλαβες. Πολύ καλά. Ναι, θέλω... Είμαι αυτά τα λίγα χρόνια που έζησε εδώ, μόνο 17 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι που σημαδεύουν τη ζωή σου. Όσα χρόνια και να ζήσεις στην Αθήνα. Επιστροφή λοιπόν στον Αγιώργη της Ιστιαίας με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και πολύ. Με τιμήσατε. Να με επιτρέψεις να εκφράσω κι εγώ το θαυμασμό μου και την αγάπη μου για το έργο που κάνεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.